πρώτη φορά μετά το θάνατο του Παντελή Παντελίδη, ο στενός του φίλος και συνεργάτης. Ο άνθρωπος που ήταν μαζί του εκείνο το μοιραίο βράδυ περιγράφει καρέ-καρέ τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Αποκλειστική συνέντευξη της γιαγιάς του Παντελή Παντελίδη. Αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια του εγγονού της. Η λατρεία του για τον παππού του που έφερε το όνομά του. Το σταυρουδάκι από την Τίνο που του έδωσε όταν πήρε το μοιραίο τζιπ. Σε μια εκβαθέων εξομολόγηση που συγκινεί. Όλα αυτά σε πολύ λίγο από τώρα, καθώς πρέπει να δώσω το λόγο στον κύριο Ρομποτή, που εκπροσωπεί ουσιαστικά τους επιχειρηματίες του συγκεκριμένου καταστήματος. Ζήνα μου, είναι ολοφάνερο ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός κάπου τα έχει μπερδέψει, υπό την έννοια ότι άκουσε προφανώς ότι η αστυνομία πρέπει να είναι διεισδυτική στους κόλπους της παρανομίας και αποφάσισε λοιπόν και αυτός να διεισδύσει κατά τον τρόπο που έκρινε ότι ήταν ο πλέον πρόσφορος. Κατά το δοκούν. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Υπό την έννοια ότι θεωρώ ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι μεμονωμένα περιστατικά, προσβάλλουν κατάφορα το σώμα της αστυνομίας στο σύνολό του και θα προτιμούσα να άκουγα από τον εκπρόσωπο της αστυνομίας να είχε μια πιο μετριοπαθή στάση. Ναι, μα το θέμα όμως είναι ότι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος που έχει ένα τέτοιο μαγαζί προσβάλλουν ευάναυσα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Πώς θα το κάνουμε μισό δηλαδή. Μισό λεπτό. Η ανακάλυψη του αδικήματος είναι ένα άλλο ζήτημα. Μπορούσε δηλαδή να οδηγηθούν στην σύλληψη των ας πούμε δραστών της όποιας αξιόπινης πράξης, χωρίς όμως να εκμεταλλευτεί κατά τρόπο αυτό την ιδιότητά του εν ώρα υπηρεσίας και να έλθει σε σαρκική συνάφεια με μια γυναίκα του καταστήματος. Δηλαδή μπορούσε να αποδείξει... Να μείνει στη μάρκα δηλαδή. Ακριβώς. Και πώς θα το αποδείκνει δηλαδή, αυτό. Κυρία Κουτσελίνη, κοιτάξτε. Καθημερινά δικάζονται στα δικαστήρια σωρία υποθέσεων, σωματεμπορίας, μαστροπίας και άλλων σύναφων έτσι, αξιόπινων πράξεων. Ουέ και αλίμονο αν όλοι αυτοί οι αστυνομικοί που πηγαίνουν μάρτυρες κατηγορίας σε αυτά τα δικαστήρια έρχονταν σε ερωτική επαφή με γυναίκες των καταστημάτων. Γι' αυτό λέμε ότι αυτή η συμπεριφορά δεν εκφράζει το σύνολο της αστυνομίας. Αυτή η αστυνομία παραπέμπει σε αστυνομία Ερντογάν και όχι σε ευρωπαϊκή αστυνομία. Λοιπόν, και καλό θα είναι... Συγγνώμη, να ρωτήσω. Κύριε Ρομποτή, αυτός ο παλιό αστυνομικός δεν σας έδωσε κανένα περιθώριο να επιχειρηματολογήσετε, οπότε να υποστηρίξετε όχι, τον πελάτη σας. Γιατί εγώ δεν υποστηρίζω πελάτη. Γιατί ολοκληρώθηκε το έγκλημα, γιατί έδωσε προσινωμένα χρήματα, οπότε τα επιχειρήματά σας στο δικαστήριο, αυτός ο παλιό αστυνομικός, εγώ αυτή τη στιγμή δεν υπερασπίζομαι κανέναν. Εγώ κατακρίνω μία συμπεριφορά όπου ένας διατάχθηκε να πάει να εξιχνιάσει ένα δίκημα και αντί να εξιχνιάσει το αδίκημα, εποφελήθηκε της όποιας ιδιότητάς του και συμμετείχε στο αδίκημα. Πώς, αφού και, η κοπέλα και λέει η πράξη ότι, του και η πράξη του σας το εξήγησα και την προηγούμενη φορά και δεν φροντίζατε να το κοιτάξετε. Ναι. Δεν είναι νομικά ρυθμισμένη. Πώς δεν είναι. Δεν αυτό είναι νομικά λέω, λέτε... ρυθμισμένη. Ο νόμος δεν δίνει το δικαίωμα στον αστυνομικό να πηγαίνει και να έρχεται σε ερωτική επαφή και πώς θα με τις γυναίκες. Με την κατάθεση και με την παράδοση. Με την παράδοση των χρημάτων. Οπότε εσείς μετά θα πάτε στο δικαστήριο και θα πείτε ότι τα χρήματα δεν τα έδωσε. Δεν θα προκαταλάβετε εσείς, κύριε Καλιακμάνη, την κρίση κανενός δικαστηρίου. Λοιπόν, αυτό ο αστυνομικός σας έκανε κακό. Με τη συμπεριφορά σας ενισχύετε τέτοιες συμπεριφορές. Και θα έπρεπε να τους μαζέψετε. Γιατί σας προσβάλλουν. Γιατί έτσι δεν. Πώς πρέπει να λειτουργεί η αστυνομία. Είναι δίπλα για πέστε μου εσείς, ελάτε εσείς στην αστυνομία να μας δείξετε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει η αστυνομία. Είναι η καθημερινή μάχη κατά του εγκλήματος. Ελάτε εσείς να μας δείξετε όχι πώς θα λειτουργήσει η αστυνομία. Της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Α, εκμεταλλεύτηκε την βεβαίως, προσβάλλει το αίσθημα της δημοσίας εδού και προσβάλλει και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αφού η κυρία είπε ότι... Αυτές είναι οι συμπεριφορές. Είναι ότι άντρες μάχονται για την εκμετάλλευση της γυναίκας. Μα γι' αυτό και εγώ το... Εκεί καταλήγω. Άρα, λοιπόν, βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Να δούμε λοιπόν ποιος εκμεταλλεύεται. Τέτοιες συμπεριφορές καταλύουν κάθε έννοια ένομης τάξης. Αυτοί που υποστηρίζετε εκμεταλλεύονται αυτή τη γυναίκα όμως. Μην ξεφεύγουμε, ξέρετε. Σήμερα δύο φορές προσπαθήσαμε. Σήμερα ακούσαμε και την πλευρά της γυναίκας και την πλευρά του αστυνομικού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρομποτή. Θα επανέλθουμε εφόσον χρειαστεί. Πάντως, σημασία έχει αυτό που είπε η κυρία Αντωνοπούλου και εγώ σε αυτό.